Και εγώ τώρα σήμερα, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, κανείς δεν ακούει, θα πάω στο διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Λύκο, ο οποίος πια, φαίνεται ήδη και από είδε, δεν εξηγείται αλλιώς, είναι και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, πρέπει να πω, στερεά Ελλάδα, για την περιοχή της Εύβοιας, με την ενωτική περιφερειακή κίνηση για τη στερεά Ελλάδα, επικεφαλής λέει Απόστολος Γκλέτσος. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Λυκό, διότι θυμάστε από τις πυρκαγιές έλεγε για την Εύβοια, έλεγε για τη Θεσσαλία, τα ξανά πάμε για τη Θεσσαλία. Τώρα εκεί που ήταν περιοδία, του ήρθε η καταιγίδα πάνω στο κεφάλι και θα μας πει και για την Εύβοια και για το Βόλο και άλλα ωραία. Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλά, μπήκατε στη Βάσανο. Μισό λεπτό. Μπήκατε στη Βάσανο να είστε υποψήφιος κι εσείς. Να σας πω γιατί. Γιατί κάποιοι με ρωτάνε και γιατί πας με έναν συνδυασμό, γιατί δεν πήγες με άλλο, γιατί είσαι υποψήφιος κτλ. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι αν εμείς οι ίδιοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δημόσιο λόγο, κάποιοι άνθρωποι που αν θέλετε βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, αν εμείς οι ίδιοι δεν εμπλακούμε, τι θα εμπλακούν. Φωνάζουμε όλοι και λέμε, φταίει το κράτος, φταίει η περιφέρεια, φταίει ο Δήμος. Εσύ τι κάνεις για το Δήμο σου, τι κάνεις για την περιφέρειά σου, τι κάνεις για αυτό που λέγεται Ελλάδα. Αν λοιπόν εσύ δεν εμπλακείς, ποιος θα εμπλακεί. Ξέρετε, όλοι καθόμαστε, μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας, να σχολιάζουμε, να λέμε διάφορα, να λέμε φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Αν δεν εμπλακούμε όμως, αν δεν πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, και αυτό είναι προτροπή προς όλους τους πολίτες, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Το λέτε μια χαρά. Είδα και από είδα λοιπόν και λέω κατεβαίνω. Κατεβαίνω την κρίση του λαού και στη βάσανο του ψήφου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λύκο, στην Εύβοια, στον τόπο σας, αλλά πριν από τίποτα να σας πω το καινούριο. Ξαναπλημμύρισε και η περιοχή του Παλαμά της Καρδίτσας σήμερα το πρωί. Καλά πάει και αυτό. Λοιπόν, τι έχει συμβεί εδώ, τι γίνεται, διότι κοιτάξτε, μια φορά στα 16.000 χρόνια, μια φορά στα 400 χρόνια, σε 16 μέρες τα στοιχειώδη του καθαρισμού δεν υπήρχαν. Μιλάω για το Βόλο ιδίως, αλλά στην Εύβοια, πού είναι αυτό το σχέδιο του Μπένου, το θυμάστε? 700 εκατομμύρια ευρώ. Εύβοια μετά. Εγώ τώρα τι να πω, μετά την καταστροφή. 700 εκατομμύρια. Και δεν έχουν γίνει, και μιλάμε τώρα για μελέτες πώς θα προωθηθεί στην Εύβοια η πράσινη ανάπτυξη, πώς θα γίνει η ψηφιακή μετάβαση. Μα εδώ δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή εδώ μιλάμε για το αυτονόητο. Και αυτό πρεσβεύω στο συνδυασμό που έχω μπει, την επανάσταση του αυτονόητου. Δηλαδή ότι εσύ πρέπει να έχεις καθαρό πόσιμο νερό, να έχεις καλή αποχέτευση. Θυμάστε τι λέγαμε τότε με τις διάφορες ασθένειες με τα εμβόλια, να έχεις καλή αποχέτευση, να έχεις δρόμους για να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να έχεις σχολεία, να μπορεί να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, να μην αποκλείεσαι και φυσικά να έχεις νοσοκομεία. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Εύβοια, προχθές δηλαδή το άκουγα, ότι υπήρχαν τρεις συμπολίτες μου οι οποίοι θέλανε επιγόντως αιμοκάθαρση και δεν ξέρω πώς μεταβήκανε αυτοί στο νοσοκομείο της Χαλκίδας ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούσαν να περάσουν, γίνονταν οι κλήσεις. Σπίτια, τα έχουν πάρει τα ρέματα, χύμαροι έχουν πλημμυρίσει. Το δασταρχείο της Λίμνης που αγώγιστα προσπαθεί να φτιάξει αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά με τα πενιχρά χρήματα που του δίνουν. Το ξέρετε ότι έχει μόνο δύο δασολόγους, ο ένας είναι υποσυνταξιοδότηση και δύο εποχικούς δασεργάτες. Δεν ξέρανε από το 21 ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές θα καταλήξουν σε μεγάλες πλημμύρες. Το λέγαμε. Πόσο καιρό το λέω, κυρία Σαχίνη, στην εκπομπή σας. Πόσες φορές κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και δεν κάνανε τίποτα. Δουλίτσες. Φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Η χώρα καταστρέφεται. Έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής από φωτιές. Θα το ξανάπα, κυρία Σαχίνη. Από φωτιές και από πλημμύρες έχουν καταστραφεί τέσσερις πλούσιοι νομοί της Ελλάδος. Τι νομίζετε ότι θα ξανά έχουμε ποτέ το Θεσσαλικό κάμπο εκεί? Απέναντίας από την άλλη κοιτάνε πώς θα προωθήσουν και εγκατάσταση και άλλων ανεμογεννητριών στο Πήλιο. Και μετά θα λένε, μα γιατί πλημμυρίζει ο Βόλος άραγε. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή τα ανάντι, οι ορεινοί όγκοι, η δασοκάλυψη είναι αλληλένδετα με το αν θα έχουμε πλημμύρες ή όχι στα κατάντου. Και κάτι άλλο, για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Αυτή τη στιγμή όλες οι θάλασσες, μιλάω και για Παγαθητικό, μιλάω για Βόρειο Εβοϊκό, όλες οι θάλασσες, αν δείτε τι γίνεται, είναι
γεμάτο από φερτά υλικά, από υλικά από κατεστραμμένες μεταπητικές βιομηχανικές μονάδες, από τοξικά υλικά, από νεκρά ζώα, από ξύλα, από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πώς θα γίνει η απορρίπανση αυτών των περιοχών, λεπτό, γιατί δεν έχει μιλήσει κανείς μέχρι τώρα. Κύριε Λίκο, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Μισό λεπτό. Αυξάμενη, γιατί άντε πες στο Βόρειο Εβοϊκό έχεις ένα πλεονέκτημα, είναι πιο ανοιχτάδα. Ο παγασιτικός, γιατί η γεωγραφία δεν την ξεχάσουμε, είναι κλειστός. Δεν είναι μια μπασιά έχει μόνο για να φύγεις προς τα έξω. Είναι κλειστός. Αν λέτε ότι όλα αυτά έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα, καταλαβαίνετε τι έχει πού να γίνει. Πού έχουν πάει, κύριε Σαχίνη, και έχουν αρχίσει και αποσυντίθεται αυτά. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα στα επιφανειακά ύδατα που άμεσα έπρεπε να έχει κληθεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, με το οποίο συνεργαζόμουν, το ΙΘΑΒΙΚ, αν θυμάστε παλιά από την Κρήτη, έπρεπε άμεσα να έχει κληθεί προκειμένου να βοηθήσει στην απορρίπανση. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Βένθος. Γιατί όλα αυτά θα πέσουν κάτω. Θα δημιουργηθούν αναξικές καταστάσεις. Θα αλλάξουν δηλαδή όλη τη βιοποικιλότητα αυτής της περιοχής και κυρίως θα συνεχίζουμε εκεί να ψαρεύουμε. Και θα συνεχίσουμε διαμέσου τροφικής αλυσίδας να τρώμε ουσιαστικά τοξικά υποπροϊόντα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωραία, πλημμύρες, ναι, αλλά δεν έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή, να έχει εξαγγελθεί ευθύς εξ αρχής ένα ευρύ πρόγραμμα απορρίπανσης των θαλασσών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσείς πώς θα πάτε να. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, η λίμνη, αν δείτε τη λίμνη, εικόνες της λίμνης, η λίμνη Ευβίας έγινε κατακόκκινη. Από λάσπες, περτά υλικά, ξύλα, νεκρά ζώα, πλαστικά, υδροσιά. Μάλιστα. Έβρασε η θάλασσα όλη η παραλία για να από την πίσω πλευρά της Ευβίας έχετε το Μαλιακό, άλλη κλειστή θάλασσα. Πάει και αυτή, αυτό μου λέτε. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Απλά δεν ασχολείται κανείς, γιατί τώρα δεν έχουμε, βλέπετε, τα μπάνια του λαού. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει εικόνα δηλαδή των λουωμένων. Εμείς δουλεύουμε όπου υπάρχει εικόνα. Έτσι μας έχει συνηθίσει αυτό το κράτος. Και ενίοτε, ξέρετε, εκτομούμε και βαρύσβουπες εκφράσεις, όπως εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος. Το άκουσα αυτό χθες, ναι, νομίζω, ναι, τον κύριο Γκορίδη. Δηλαδή, ναι, εντυπωσιακά άτυχη είναι και η Καρδίτσα, εντυπωσιακά άτυχη είναι και η Δαβιά, εντυπωσιακά άτυχα είναι και τα Τέμπη, εντυπωσιακά άτυχη είναι η Βόρειο Σέβεια. Όχι, εκεί. Όχι, δηλαδή... όχι, κύριε Λίκο, εκεί στις Ροβιές δεν είναι έτσι. Είστε κολόφαρτη. Όχι, θα βέβαια το πω διαφορετικά. Ακριβώς. Λοιπόν. Μα στις Ροβιές. Με συγχωρείτε, αλλά η καταστροφή είναι άνευ προηγουμένου και γίνεται χειρότερη. Το λέγανε δασεργάτες. Πήγα στην περιοχή αυτή 3-4 μέρες, την επισκέφτηκα. Επισκέφτηκα το δασάρχη της λίμνης. Το βλέπα να έρχεται. Αν δείτε, έχω κάνει και αναρτήσεις 3 μέρες πριν ότι έρχονται πλημμύρες. Και μας λέγανε τώρα, βγάζανε ειλικρινά, μερικές φορές απορώ πώς κάθονται άνθρωποι και λένε, επιστήμονες κιόλας, ότι τέτοια είδους φαινόμενα συμβαίνουν κάθε 16.000 χρόνια. Εδώ δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα μετεωρολογικά και θα προβλέψουν με μοντέλα μετά από 16.000 χρόνια. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί, κύριε Σαχίνη. Τέρμα πια η επικοινωνία και η δικτατορία των ειδικών. Τα ίδια μας κάνανε και τότε με τις πανδημίες, τα ίδια με τις φωτιές, τα ίδια με τις πλημμύρες. Εντυπωσιακά, βέβαια, άτυχες είναι όλες αυτές οι περιοχές, αλλά είναι εντυπωσιακά τυχερή, να σου το πω και έτσι, μια κυβέρνηση που έχει να κάνει με ένα εντυπωσιακά αμνήμονα λαό. Γιατί το λέτε αυτό? Τι γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπετε ότι σε 3 μέρες ξεχάστηκαν οι φωτιές στην Εύβοια. Κανένας δεν μιλάει για αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έγινε. Η Δαβιά ξεχάστηκε. Σε λίγο θα ξεχαστεί και ο Βόλος. Ο κύριος Μπέος άρχισε να στολίζει την πόλη, άρχισε να στολίζει την πόλη με λαμπιόνια για τα Χριστούγεννα, όταν δεν είχε πάρει τα μέτρα που το λέγανε πάλι οι μετεωρολόγοι, ότι έρχεται δεύτερο κύμα. Και έλεγε είμαστε καθόλου πανέτοιμοι. Ή ότι φταίνε παπαγαλάκια που γράφουν, κινδυνολογούν στο Facebook. Καλά. Και μετά ήρθε και είπε νέα μεγάλη θεομηνία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς Έλληνες. Γι' αυτό το λέω. Το είπα το παραπάνω, κύριε Σαχίνη. Μου λέει κάποιος εδώ, μου στέλνει μήνυμα, επειδή λέει ο κύριος Λίκος είναι υποψήφιος λοιπόν στερεά Ελλάδα, να του υπομνήσω ότι όλο αυτό το διάστημα γίνεται μια καμπάνια με εκατομμύρια ευρώ για δρόμους παρακάμψης κτλ. Αντί να πάνε, λέει, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, και ενώ τα ξέραν, ιδίως για την Εύβοια τα ξέρανε, στο καμένο της κομμάτι, ότι αν δεν καθαριστεί, τελικά οι κορμοί των δέντρων θα πέσουν μέσα στους ποταμούς, παραποτάμους, χυμάρους και πάλι λέγοντας. Μα βέβαια, ακριβώς.
ήταν όλοι καθαροί. Αλλά εδώ τι να σας μιλήσω, να σου μιλήσω για ποταμούς που ήταν 150 μέτρα και τους έχουν πλάτος, μιλάω τώρα, και έχουν φτάσει και τους έχουν κάνει 50 και τώρα ξαναπήρανε τη φυσική κήτη τους και φτάσανε ξανά στα 150 μέτρα. Αυτή τη στιγμή όλη η Εύβοια, η Βόρειος Εύβοια είναι ξυρισμένη. Είναι ξυρισμένη. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στο Μεσάπιο ποταμό, δηλαδή στην κεντρική Εύβοια κοντά στα Ψαχνά, ο οποίος είναι έτοιμος να υπερχειλήσει. Γιατί πάνω από αυτές τις περιοχές έχουν καεί δέντρα. Έχουν πλήρως καταστραφεί τα δασικά οικοσυστήματα. Και αντί να κάνουμε κάτι με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και εκεί να δοθεί η έμφαση, όντως δίνουμε μεγάλη έμφαση σε ασφαλτοστρώσεις. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Ασφαλτοστρώσεις όμως, προσέξτε, για τις περιοχές εκείνες που θέλουμε ώστε να περάσουν μεγάλα φορτηγά προκειμένου να μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα τα οποία συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη. Καταλάβατε, γιατί οι ασφαλτοστρώσεις είναι και πάθινες κιόλας. Όταν εσύ θέλεις για να εγκαταστήσεις μια ανεμογεννήτρια γύρω στα 600 κυβικά σημέντο, σου περισσεύει και λίγο να κάνεις και ένα δρόμο. Και εκεί και να πετάξεις και 2-3 καθρεφτάκια στον κόσμο, προκειμένου να πούνε ότι μας κάνανε και έργα. Έχουμε άσφαλτο. Τώρα πια δεν έχουμε χωματόδρομο. Μα το πρόβλημα αυτό είναι. Το πρόβλημα αυτό είναι, κυρία Σαχίνη. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στη Βόρεια Εύβοια, ειλικρινά σας μιλάω και δεν λαϊκίζω. Ξέρετε τι μου λένε περισσότεροι. Ότι εμείς έχουμε συνάντησε ένα ζευγάρι. Το οποίο μου λέει έχουμε ένα παιδάκι 4-5 ετών και σκεπτόμαστε να φύγουμε από την Ιστιαία. Γιατί είμαστε, σαν να είμαστε νησί μέσα σε νησί. Αποκλειόμαστε το χειμώνα και από την πλευρά της Αρκίτσας της Εδιψού με Αρκίτσα όταν έχει κύμα και κυρίως από τα χιόνια εκεί στον Παγόντα. Στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχουν κάνει ακόμα έναν δρόμο. Ναι. Καταλαβαίνετε τι κάνουν. Απλά κάνουν επικαλύψεις ασφαλτοστρώσεις από πάνω και τώρα ειδικά με τις εκλογές καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μου λέει εδώ ο Νίκος όμως. Κύριε Νίκο λέει, ζητάτε λοιπόν από έναν κόσμο με νοοτροπία ηθαγενή που θα μπώνεται από καθρεφτάκια να σας ψηφίσει. Διαθέτει καθρεφτάκια σε στόκ να μοιράσει το σύστημα. Οπότε τι νομίζετε ότι θα καταφέρετε ακόμη και αν εκλεγείτε? Ζητάω να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που γίνονται, σε όλες αυτές τις κακοδαιμονίες που έχουν πέσει πάνω από τα κεφάλια μας στη Βόρεια Εύβοια, όλες αυτές που έχουν εντύψει και τις οποίες έχουμε αφήσει, ξέρετε τι, με διάφορες αβελτηρίες, με αδιαφορία, με οτιδήποτε. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν κάποιοι άνθρωποι και να είναι υποψήφοι ως αν την αλογόμηγα με τον οθρό άλογο του Σοκράτη. Εκεί θα ενοχλούν τον οθρό το άλογο. Υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού επιτέλους. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, κύριε Σταχίνε. Αν δεν πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και αν την αφήσουμε στις τηλεοπτικές οθόνες και στα ραδιόφωνα, οι οποίες προσπαθούν να μας καθορίσουν τι θα ψηφίσουμε, τι θα φάμε, ακόμη και με ποιον ή ποια θα παντρευτούμε, να σου το πω και έτσι, είμαστε χαμένοι. Είμαστε χαμένοι. Εδώ έχει αναστραφεί, όπως καταλαβαίνετε, έχει αναστραφεί η πυραμίδα. Δηλαδή η εξουσία δεν πηγάζει από τον λαό. Η εξουσία απλά πηγάζει από κάποιους κυβερνήτες ως αν θεουδάρχες που απλά δίνουν κάποια δικαιώματα στους υπηκόους τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν δείτε περνάει και ένα νομοσχέδιο τώρα θα κατατεθεί όπου όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους δήμους καταργούνται. Καταργούνται και τα φορτώνουν στους δήμους. Δεν ξέρω πώς θα πληρώνονται αυτοί. 13.000 εργαζόμενοι θα μείνουν στον αέρα. Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ξέρετε τι είναι. Είναι η αποχέτευση, είναι η ίδρυυση, είναι διάφορα τέτοιου είδους πράγματα. Τα οποία τι θέλουν, θέλουν να τα δώσουν σε ιδιώτες. Σε ιδιώτες. Δηλαδή να γίνουν οι δήμοι ΑΕ. Πώς θα διαχειριστούν λοιπόν αυτά. Γιατί ο ιδιώτης, όπως καταλαβαίνετε, ως στόχο δεν έχει την κοινωνική ωφέλεια, έχει το κέρδος. Ναι. Θα καταδείχνουμε όπως οι παλιές εποχές που ορισμένα ορεινά χωριά δεν είχαν ρεύμα γιατί δεν συνέφερε τις ιδιωτικές εταιρείες να πάνε το ρεύμα εκεί. Μου λέει εδώ ο Νίκος επανέρχεται να το πεις λέει όπως το έγραψα. Γιατί να τον ψηφίσουν οι αμνήμονες? Η επιλογή να ξεχνάς είναι απόλυτα συνειδητή. Δεν χρειάζονται ανθρώπους που να τους θυμίζουν ότι έχουν υποχρεώσεις και ευθύνη για το που πάει η χώρα. Σας μιλάω και πάλι ότι πιστεύω ότι μέσα αυτοί οι αμνήμονες έχουν καταντήσει έτσι. Ακριβώς γιατί ανοίγουν τις τηλεοράσεις το απόγευμα και τους φαίνονται όλα ίδια. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά.
προσπαθούμε να ξυπνήσουμε συνειδήσεις, αν θέλετε και το υποσυνείδητό τους, το οποίο συνδέεται με το χωριό τους, συνδέεται με το διπλανό τους, συνδέεται με συλλογικότητες, συνδέεται με αυτόν τον τόπο τέλος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Να σπάσουμε την ομοιομορφία, να σπάσουμε αυτή την κανονικότητα του ακανόνιστου. Γιατί μιλάμε για μια κανονικότητα του ακανόνιστου. Ό,τι θέλει εδώ πέρα ο καθένας κάνει. Πνίγονται άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει. Το στομάχι μας να είναι καλά. Πλημμυρίζουν άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ πρέπει αυτή τη στιγμή, σας λέω και πάλι, ουσιαστικά να ξαναδώσουμε τη δύναμη του λαού, να ξαναπάρει ο λαός τη δύναμη στα χέρια του. Λέει όμως εδώ ο Θανάσης και είναι και από την Εύβοια. Ναι, λέει, αλλά κύριε Λύκο, να τα πούμε όλα. Δεν έχει και ευθύνη ο πολίτης που χτίζει όπου γουστάρει, κλείνει ποτάμια, κάμπος τίγκα στα χημικά, μονοπόλια για εξαγωγή βάζοντας τις τιμές στα εγχώρια στο Θεό. Αυτά είναι λαϊκισμός, να τα πούμε, λέει. Όχι, δεν είναι καθόλου λαϊκισμός, αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ αν έρθω να σας πάρω το σπίτι, εσείς θα διαμαρτυρηθείτε ή όχι? Για θα διαμαρτυρηθείτε προφανώς, για συνεχίστε. Δεν είναι. Ναι, για συνεχίστε. Εντελώς παράνομα και παράτυπα. Άρα, όταν ο καθένας δεν διαμαρτύρεται ότι υπάρχουν αυτές, ότι ο καθένας θέλει να κάνει μικροδουλίτσες, ναι. Αλλά σκεφτείτε κάτι άλλο. Αφήνουν αυτούς να κάνουν μικροδουλίτσες για να γίνονται οι μεγάλες δουλειές από πάνω. Είναι σαν του κυρίου Πάγκαλου, το μαζί τα φάγαμε. Τρώγανε βέβαια πολλά, πετάγανε και κάποια ξεροκόμματα. Το λεγόμενο trickle down economics, αν θυμάστε, δηλαδή ότι εμείς τρώμε πράγμα στο τραπέζι και άμα πέσει κανένα ψίχουλο το παίρνει από κάτω ο λαός. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να μπουν επιτέλους κανόνες. Είναι δυνατόν ολόκληρη επαρχία αυτή τη στιγμή η Εύβοια να έχει κοπεί στα δύο και να είναι η μοναδική επαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βιώνει αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, κυρία Σαχίνη, πείτε μου. Πού ζούμε δηλαδή? Τι είναι, φαβέλες στη Βραζιλία? Φεύγουν τα σπίτια, μπαίνουν μέσα σε ποτάμια. Γιατί το επιτρέψανε αυτό? Στην άλλη τη μεγάλη Θεομηνία, αν θυμάστε στη Μίδια, τα ίδια πράγματα είχαν κάνει όταν υπερχείλησε ο Λίλαντας από το ποταμό. Και πέθαναν άνθρωποι εκεί πέρα. Το ίδιο πράγμα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές 16.000 χρόνια μετά. Ο Κωστής μου λέει εδώ, κατά τη γνώμη του κυρίου Λύκου, ποιο σχέδιο ολοκληρωμένο θα μπορούσε, για να καταλάβουμε λέει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να εφαρμοστεί σε μια περιοχή όπως η Βόρεια Εύβοια, που πρώτα επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τώρα έχει πληγεί και από τις πλημμύρες? Και κυρίως με τι πόρους, πού θα τα βρείτε λέει τα χρήματα, κύριε Λύκου? Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα διάφορα ΕΣΠΑ όπου βουτανέμονται ουσιαστικά 5-6 μεγάλες εταιρείες και αναλόγως βαράνε την ανάπτυξη. Και η Ελλάδα, αν θυμάστε πέρσι, είχε ανάπτυξη 4% και δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά το 2,6% ανήκε σε δύο μεγάλες εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Ποια ανάπτυξη εδώ πέρα? Ανάπτυξη εννοώ με κοινωνικό πρόσωπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απάντηση στον αγαπητό ακροατή σα, να πω το εξής. Δεν μιλάνε για κλιματική κρίση όλοι. Η κλιματική κρίση τι είναι? Είναι μόνο ενέργεια για το αν θα βάλω ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά επειδή γίνεται η μεγάλη αρπαχτή για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης? Όχι. Αν θέλω να προστατευτώ από την κλιματική κρίση, τι κάνω? Λέω οι περιβαλλοντικές πολιτικές προστασίας των οικοσυστημάτων, δασικών, κερσαίων, άλλων, καθώς και υδατικών. Εντάξει, θα πρέπει να διαπερνούν όλες τις τομεακές πολιτικές. Δηλαδή, έρχομαι στην Εύβοια. Τι κάνω? Πρώτο πράγμα. Βοηθώ την φυσική αναγέννηση του δάσους. Κάνω αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και δεν επιτρέπω καμία άλλη χρήση εκτός από το δασικό προορισμό των περιοχών αυτών. Το ίδιο κάνω στο Πήλιο. Αυστηρά κιόλα. Αυστηρότατα. Ώστε να μπορέσω μαζί με διάφορα συμπληρωματικά έργα που θα γίνουν, να μπορέσω να προστατέψω τα κατάντη, δηλαδή τις παιδινές περιοχές. Επίσης, άμεσα στις περιφέρειες, προσλήψεις δασολόγων, ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, όχι υποστελέχωση επιστημόνων, όποιων επιστημόνων εκεί πέρα και εποχικών δαστεργατών που παίρνουν, τους οποίους τους έχουν για γραφειοκρατικές δουλειές, ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, κύριε Σαχίνη. Η φύση δεν τιμωρεί. Η φύση απλά έχει μνήμη. Έχει μνήμη η φύση. Γιατί υπήρξε πολλές χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια
πριν από εμάς. Είδατε τι γίνεται με την Κάρλα. Και συγχαρητήρια κιόλας για τις εκπομπές που έχετε κάνει. Η Κάρλα αυτή είναι μέγας κίνδυνος, γιατί η Κάρλα η Λίμνη, μέγας κίνδυνος για την γύρω περιοχή. Είδατε ότι η Φύση μόνη της έφτιαξε τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη ξανά στην Ελλάδα. Αυτό δεν έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Αυτά είναι κάποια βασικά πραγματάκια. Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με Ινστιτούτα, με Πανεπιστήμια. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος ο Κώστας, επειδή δεν έγιναν τα αντιπλημμυρικά που προβλέπονταν στο Γενικό Σχέδιο του 2018 του Υπουργείου Υποδομών με 26 δράσεις παρεμβάσεις, φτάσαμε να δίνονται τώρα, λέει, ακούστε λέει κυριολικό, 600 εκατομμύρια στη λογική μελέτη κατασκευή σε δύο μεγάλους εθνικούς εργολάβους να κάνουν άρον-άρον τα έργα. Καταλαβαίνετε, λέει, ότι αυτό είναι πεσκέσεις στην ουσία. Βέβαια, είναι σαν τον φράχτη του Εύρου, όπου είχαν βάλει μεταξύ τους τα κόμματα να σακώνονται, αν θυμάστε τότε, αλλά το έργο πήγε με απευθείας ανάθεση. Μπαμ-μπαμ. Και δεν μίλησε κανείς. Δεν αντέδρασε κανείς. Καταλάβατε, το ίδιο γίνεται και εδώ. Σε φτάνουν πρώτα να καείς να πλημμυρίσεις και μετά σε πάνε σε fast track διαδικασίες, όπου τι κάνουν εκεί. Εκεί σου λένε ότι, ξέρεις κάτι, η δημοκρατία, δηλαδή ο έλεγχος, οι κανόνες και όλα αυτά, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ γραφειοκρατικό. Δεν το θέλω να λειτουργεί, γιατί εμείς έχουμε άμεσο πρόβλημα. Οπότε fast track, παίρνει τα λεφτά ο εργολάβος, κάνει τα έργα όπως, υπογράφουν οι υπάλληλοι όπως, γιατί είναι με τον πιστόλι στον κρόταφο. Μιλάω κατά την παράδοση παραλαβή και την τελική παραλαβή, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Και κάτι άλλο. Η διαχείριση των χυμάρων, των ρεμάτων, με τις κήτες τους και όλα αυτά, βλέπουμε ότι όλα τα αντιπλημμυρικά, δεν μιλάμε για πράσινα αντιπλημμυρικά, μιλάμε μόνο για γκρίζα αντιπλημμυρικά, δηλαδή τσιμέντο παντού. Οι μηχανικοί έχουν υποκαταστήσει τους υδρογεολόγους, τους βιολόγους, τους δασολόγους, τίποτα. Απλά βάζει μια υπογραφή, μια ΜΠΕ, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πάμε. Τσιμέντο παντού. Έχουμε τσιμεντάρει, προσπαθούμε να τσιμεντάρουμε όλα τα βουνά. Ξέρετε τι άλλο τι γίνεται. Ναι. Όταν εγώ ξυλώσω όλα τα βουνά, θα σου πω έτσι πολύ απλά, όταν ξυλώσω όλα τα βουνά, δηλαδή εννοώ όταν κάψω τα βουνά, και μετά πάω και εγκαταστήσω, σας μιλάω, ανεμογεννήτριες. Δεν έχω τίποτα με τις ανεμογεννήτριες. Χωρίς ειδικό χωροταξικό σχέδιο, χωρίς να έχω ολοκληρώσει δασικούς χάρτες, τι κάνω. Τσιμεντάρω ολόκληρες περιοχές στην κορφή του βουνού. Το τσιμέντο είναι αδιαπέραστο από το νερό. Γλιστράει, δεν κατηγορεί, δηλαδή να μπει μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, δεν απορροφάται. Οπότε τι κάνει, φεύγει από πάνω, συμπαρασύρει τα πάντα στο διάβα του, αυξάνεται η ταχύτητά του και καταλήγει στο τέλος στα παιδινά να έρχεται ως ορμητικός χύμαρος και παίρνει όχι μόνο σπίτια, ό,τι βρει μπροστά του. Και επίσης αποπλένει και ουσιαστικά βγάζει όλο το επιφανειακό χώμα και το πάει στη θάλασσα και σημαίνει το μητρικό πέτρωμα. Που σημαίνει ότι οι ενδιάμεσες περιοχές είναι αδύνατο να καλλιεργηθούν για τα επόμενα χρόνια. Εκτός και αν το κράτος ενισχύσει αυτούς τους καλλιεργητές, όπου θα φέρουν καινούριο χώμα, θα πάρουν το παλιό μεταφερτά υλικά που είναι γεμάτο από ύλη, άμμο, άργυλο, πλαστικά που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Γιατί ακόμα και η άρρωση που άκουσα που λένε, η άρρωση μπορεί να γίνει στα 30-40 εκατοστά. Μα εδώ μιλάμε για φερτά υλικά ακόμα και μέχρι 4 μέτρα. Πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αμυψηφορά μετά. Δηλαδή να επιδοτηθούν οι αγρότες ώστε να βάλουν ψυχανθή. Γιατί τι γίνεται, όταν πλημμυρίζει το έδαφος, νεκρώνονται όλοι οι μικροοργανισμοί επειδή βιώνουν ανοξικές καταστάσεις. Αυτοί οι μικροοργανισμοί όμως δεν μπορούν να αποδομήσουν διάφορες οργανικές ουσίες που είναι σημαντικά θρεπτικά για να αναπτυχθούν τα φυτά ή οι δενδρόδεις καλλιέργειες. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι δεν έχει καμία απόδοση σε αυτά που καλλιεργεί. Μίλησε κανείς γι' αυτό? Όχι. Για ακούστε όμως εδώ τώρα, γιατί έχω και κάποιους ακροατές που είναι πιο επίμονοι. Λέει ένας, οι υπάλληλοι υπογράφουν όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Λύκος με το πιστόλι στον κρόταφο όλοι ή με το χέρι στην τσέπη αρκετοί? Γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα πώς γίνεται. Και ειδικά όταν έχεις τελική παραλαβή. Αλλά κυρίως είναι ότι όταν δεν υπάρχει έλεγχος. Εδώ φτάσαμε τώρα να μιλάμε για εμπρισμούς. Τι λέγαμε μέχρι πριν από δύο μήνες, κύριε Σακίνη? Κλιματική κρίση λέγαμε. Mega fire. Αυτό δεν λέγαμε? Ο κάθε υπάλληλος, όπως του βαράνε το σκοπό, χορεύει. Δεν υπάρχουν κανόνες, το καταλαβαίνετε. Κανόνες σε τίποτα. Άλλος ακροατής. Μπορείτε να βγείτε από το γραφείο σας, να σπατήσει ένα αυτοκίνητο και δεν μην τρέχει τίποτα. Άλλος ακροατής.
Ποιος θα εγκρίνει ΕΣΠΑ και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε κάποιους που δεν θέλουν να τα χώσουν στις τσέπες μεγαλοεργολάβων? Έχει καταλάβει ο κύριος Λύκος που ζει? Εδώ δεν χρειάζεται απλώς ένας αυτοδιοικητικός συνδυασμός που λέει τα πράγματα αλλιώς. Εδώ χρειαζόμαστε χιονοστιβάδα Λύκων, μου γράφει ο ακροατής, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μόλις ένα βήμα μπροστά. Αυτό, γι' αυτό το μόλις ένα βήμα παλεύουμε. Γι' αυτό το μόλις ένα βήμα. Γιατί μπορεί, ξέρω, η απόσταση να είναι πάρα πολύ, να είναι μίλια μπροστά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όμως αρκεί με αυτό το ένα βήμα να πούνε ότι εμείς εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτήν εδώ την επαρχία, σε αυτήν εδώ τη χώρα, κάναμε το πρώτο βήμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε κάποτε. Αλλιώς θα χάσουμε την ίδια μας την πατρίδα. Θα τη χάσουμε, κύριε Σαχίνη, και δεν κινδυνολογώ. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποτε. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει. Εν τω μεταξύ, μας έχουν καταδικάσει μέσω ακρίβειας στο να μην υπάρχουν χρήματα. Και όταν ξέρετε, δεν μένουν κάποια χρήματα στον κάθε πολίτη, γίνεται αναξιοπρεπή. Και όταν γίνεται αναξιοπρεπή, είναι λογικό σε διάφορους που του κουνάνε 50 ευρώ δεξιά και αριστερά να σκύβει. Αυτό πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει ο Έλληνας, ο ιδιώτης, αν θέλετε, να ξανααποκτήσει την περηφάνεια του. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και μετά θα έρθει και η αντίσταση, θα έρθει και η αυτοοργάνωση, θα έρθουν πολλά. Κύριε Λυκό, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπό την έννοια αυτή έχουμε μπει πια σε μια άλλη, να το πω κανονικότητα, δεν μπορεί να το πεις κανονικότητα, και επειδή εδώ ρωτάει πάρα πολύ κόσμος, μπορεί να υπάρχει ένα αντισχέδιο ολοκληρωμένο που να λαμβάνει υπόψη του κατά τόπους, κατά περιφέρεια, άλλη ιδιομορφία ύστερα Ελλάδα, άλλη Κρήτη, άλλη Θεσσαλία, άλλη Ήπειρος, να λαμβάνει υπόψη του όλες αυτές τις ανάγκες και με τι πόρους? Αυτό μου λένε όλοι, με τι πόρους? Ταμεία, θα σας πω το εξής. Γιατί τι γίνεται, όταν παρακολουθείς καθημερινά τηλεόραση και βιώνεις μέσα από την τηλεόραση ή λειτουργείς μόνο μέσα από το ίντερνετ και χάσεις τη συλλογικότητά σου, δηλαδή να βγεις έξω και να πιεις ένα καφέ με ένα φίλο να μιλήσεις, αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, καταλήγεις να έχεις μια στρεβλή άποψη για την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς πάντα κοιτάς από ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Σου δείχνει το παράθυρο που όλα είναι όμορφα και ωραία, ενώ από πίσω, άμα πας από το άλλο παράθυρο, μπορεί να καίγεται το δάσος από πίσω σου. Είναι το παράθυρο του Όβερτον αυτό. Αλλά αν λοιπόν ξεφύγεις μέσα από εκεί, νομίζω ότι μπορείς να δεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Πώς? Έχουμε τις περιφέρειες της Ελλάδας, 13 περιφέρειες, δεν είναι? Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα περιφερειακή ενσωμάτωση, να δούμε δηλαδή τι θέλω στη Θεσσαλία να κάνω, δεδομένων των προβλημάτων που έχει. Πώς θα τα κάνω αυτά, πώς θα βάλω τα πανεπιστήμια μέσα στην έρευνα και την ανάπτυξη της περιοχής, τι ανάγκες έχει η Εύβοια, και έτσι να προχωρήσω. Όχι να πάω σε ένα υδροκέφαλο κράτος της Αθήνας, όπου εταιρείες φεύγουν από την Αθήνα για να μου κάνουν έργα στον Εύρο ή οτιδήποτε. Είδατε τι έγινε στη Δαβιά. Ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Το πήραν πίσω. Παρότι το ΦΕΚ είναι μετά τις πυρκαγιές. Για ένα χρόνο αναστολή. Βιάστηκαν. Ναι, ναι. Για ένα χρόνο αναστολή. Δεν το πήραν πίσω. Για ένα χρόνο αναστολή. Και βλέπουμε. Ναι. Γιατί σου λέει σε ένα χρόνο θα έχουν. Ποιος θα το θυμάται. Μάλιστα. Ακριβώς. Πώς έλεγε παλιά ο άϊμνηστος Κωνσταντίνος Μητσουτάκης, ότι το πολύ πολύ με τα Σκόπια το θυμάται αυτό. Ότι σε λίγα χρόνια δεν θα το θυμούνται καν. Αυτό ακριβώς βιώνουμε. Βιώνουμε την κοντή μνήμη, τη μνήμη χρυσόψαρου. Και όταν βιώνεις τη μνήμη χρυσόψαρου, εύκολα μπορεί κάποιος να σου παρουσιάζει τη μία μέρα αυτή την πραγματικότητα, την άλλη μέρα την άλλη πραγματικότητα. Όμως πρέπει να φύγουμε από αυτό που λέγανε, που θέλουν να μας κάνουν και παλιότερα, αυτή την κοινωνία με την ανοσία της αγέλης απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Μιλάμε αποσπασματικά, βλέπουμε απλά εικόνες, ώστε να παρακολουθούμε μία ταινία δράσης και περιπέτειας στην τηλεόραση, και δεν βλέπουμε από πίσω τι γίνεται. Αν δεν απαιτήσουμε εμείς, τότε ποιος? Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα που έχει χάσει 4 νομούς δεν αντιδράσει, τότε πότε θα αντιδράσουν? Λέει εδώ η Ελένη. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλημέρα, λέει. Κάθε φορά που ακούω τον κύριο Λύκο, ντρέπομαι, γιατί υπάρχουν φωνές, υπάρχουν επιστήμονες με αξιώσεις, με προτάσεις, και οι κυβερνώντες χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να μας πείσουν ότι είναι ανύπαρκτη. Καλή επιτυχία, λέω, στον κύριο Λύκο. Ο Κώστας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ακούω τον κύριο Λύκο, λέει, καιρό τώρα μέσω εσάς, και λυπάμαι που δεν είμαι Ελλάδα να τον ψηφίσω. Μένω Νορβηγία πια. Απλά ελπίζω ότι ξέρει καλά που πάει,
ώστε να μην γίνει άλλος ένας από τους λίγους που πέρασε και δεν ακούμπουσε, που τον εξαφάνισε το σύστημα. Ελπίζω να κάνει έστω και τα μισά από όσα λέει, εφόσον εκλεγεί. Άλλος, έτσι όπως έχει δομηθεί η χώρα, κοντά σε ποτάμια, χύμαρους, κάτω από βράχια, χωρίς σωστό οδικό δίκτυο, βλέπε μάτι, σε σεισμογενείς περιοχές, χωρίς προστασία μέσα στα δάση, δίπλα στις θάλασσες και γενικά μέσα στην παρανομία, όπως όλη η Αθήνα, μήπως πρέπει να γκρεμιστεί, λέει, η μισή χώρα. Δεν είναι να γκρεμιστεί η μισή χώρα. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό και ίσως σε κάποιες περιοχές πρέπει να τον κάνουμε σωστά από την αρχή. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, συστάθηκε η Επιτροπή Μπένου, όπου θέλανε να φέρουν, να βάλουν μέσα και διάφορους επιστήμονες κτλ. Δεν αποτάνθηκαν σε όλους. Όχι. Απλά βουλευτές κάποιας παράταξης έφεραν τα φιλαράκια τους. Και έτσι συστάθηκε αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή. Δηλαδή, τι σημαίνει με αυτό? Ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση. Συγγνώμη, δηλαδή ο επιστήμονας πήγαινε με μπιλιετάκι από πολιτικό γραφείο για να μπει στην επιτροπή? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ήσουν του τάδε, πήγαινε εκεί. Ήσουν του τάδε, πήγαινε αλλού. Και έτσι κυλούσε η ζωή μέσα στην κανονικότητα με γέλιο. Μέχρι που ήρθαν τώρα οι μεγάλες φωτιές που ξέφυγαν, όπου η πυροσβεστική είχε εντολή μη κατάσβεση σύμφωνα με τον νυν απερχόμενο περιφερειάρχη. Και μετά είχαμε φυσικά τις πλημμύρες και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Καταλάβατε, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν δεν ήρθαν οι μέλισσες, εξαφανίστηκαν οι μέλισσες, με συγχωρείτε. Ακριβώς. Ό,τι αφορά την κυρία, την οποία την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια, έχω να της δώσω την εξής απάντηση. Ο λύκος μπορεί να μην είναι τόσο δυνατός όσο το λιοντάρι ή όσο η αρκούδα. Ποτέ όμως δεν θα τον δείτε να χορεύει σε τύρκο. Βασίλης Λύκος, καλή επιτυχία αφού το αποφασίσατε. Θέλω να πω κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι. Αν συμφωνώ σε κάτι, δεν σημαίνει αυτό. Ο καθένας κρίνει ποιον, πώς και γιατί ψηφίζει. Αν συμφωνώ όμως σε κάτι μαζί σας, κύριε Λύκο, είναι ότι καλές οι διαπιστώσεις όλων εσάς, των ειδικών σε διάφορα θέματα, αλλά και στο πεδίο. Και εσείς το τολμάτε. Τώρα, αν θα σας βγει, δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Να είστε καλημέρα καλά. Καλημέρα σας. Ο τολμών νικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.